πραγμάτων. Για μαρτυρία είναι το, η συνέχεια των κινητοποιήσεων που κάνουμε λόγω των απολύσεων που έχουν προηγηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Και όχι ειδικά απολύσεων, κολλήσεων συνεργασίας με ένα νομικό τερτύπι το οποίο ανακάλυψε η κοινοπραξία. Και έτσι εργαζόμενοι κινητοποιούμαστε σε αντίθεση με τα όσα λέμε ότι πέσα δηλώνονται το τελευταίο διάστημα για την εξέβριση λύσης του έργου, την ώρα που εμείς εδώ και 6 μέρες ουσιαστικά έχουμε πάει στο σπίτι μας. Συνεχίζουμε στο νομικό κομμάτι της διεκδικήσης μας, αλλά και στο αγωνιστικό με την παρουσία μας, υπενθυμίζοντας και στον κόσμο το ότι όταν κάποιος θα κάνει μια δήλωση η οποία μπορεί να χαϊδεύει τα αυτιά μας, η αλήθεια είναι αυτό που βλέπει. Η αλήθεια είναι οι 70 νέοι απολυόμενοι από το έργο του Μετρό, ένα κλείσιμο ολόκληρου τμήματος, το αρχαιολογικό τμήμα κλειστό, που είναι και το πρωτεύον τμήμα ουσιαστικά των εργασιών, είναι το πρώτο τμήμα από το οποίο πρέπει να περάσει από ένα σταθμό. Και ευελπιστούμε στην εξέβριση λύσης μεν, στη γρήγορη όσον αφορά το χρονοδιάγραμμά της, ώστε να ξαναρχίσουν οι εργασίες, για να καταφέρουμε και εμείς να επανέλθουμε στις δουλειές μας, αν αυτό είναι εφικτό. Το τεχνικό κομμάτι όσον αφορά το στάδιο εργασιών ακολουθεί το αρχαιολογικό. Δυστυχώς όμως και αυτοί οι συνάδελφοι είναι σε 2 μήνες άδεια άνευ αποδοχών από την Πέμπτη. Και αυτό δείχνει τις προθέσεις και δείχνει και την πραγματική εικόνα που πιάνει η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο έργο. Ό,τι μια κατάσταση η οποία είναι θέμα ημερών να βρεθεί μια λύση και να συνεχίσει.